Είχαμε και ένα περίεργο σήμερα στην εκπομπή του Παπαδάκη, που βρέθηκε εκεί ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ο Τσίπρας του Παπαδάκη Μητσοτάκη. Ναι. Και τι έκανε εκεί ο Παπαδάκης. Κουνήθηκε από τη θέση του. Γιατί? Γιατί φοβήθηκε, μην τον πιάσει τίποτα. Τα θα τα πράγματα, παιδιά. Ο κ. Παπαδάκης, δηλαδή, κοροϊδεύει τον Πρωθυπουργό. Έτσι φαίνεται. Μάλλον φοβάται κι αυτό. Για πάμε να δούμε λίγο. Ή να πω κι εγώ ότι δεν τα είδα και δεν ξέρω. Ως Πρωθυπουργός τη τράβηξα έχοντας ανθρώπους μέσα στη δημόσια διοίκηση που επικοινωνούσαν πρώτα με την Τρόικα και μετά με τους κυβερνητικούς. Δεν έχουν κομματικό πρόσημο τις περισσότερες φορές αυτοί. Αυτοί μπορούν να κάνουν γλυκά μάτια και σε εσάς όταν είστε στην εξουσία. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο, στο κομματικό. Κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Παπαδάκη. Εντάξει, είπαμε να είμαστε χαλαροί, αλλά όχι έτσι. Κύριε Παπαδάκη μου. Το παρακάνατε, κύριε Μπρεγόλου, το σεβασμό το παρακάνατε. Κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, λογός αλανθάνους. Τι πουλούσε ο γιος Παπαδάκης. Σηκώθηκε για την μισό λεπτό, γι' αυτό είναι άσχημο κιόλας τώρα. Γιατί είναι ο Παπαδάκης, δεν είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Άρα, ούτε η ραδιοραδίλα δεν το κάνουν αυτό. Έτσι. Δηλαδή τον είπε ο Τσίπρας Μητσοτάκη, αμέσως σηκώθηκε και κάνει αυτά εδώ πέρα. Τι υπονοείτε, κύριε Γιώργο Παπαδάκη. Αξιοσέβασε, κύριε Παπαδάκη. Δεν έχουν ρωσόζει ο Πρωθυπουργός. Ήταν κακό αυτό που σας είπε Μητσοτάκη και σηκώνεσαι την καρέκλα και κοιτιέστε, όχι, πω Παναγιά μου, τι τέτοιο. Αυτό αντιληφθήκαμε. Αυτό δεν είδαμε. Αυτό έγινε, όχι αυτό αντιληφθήκαμε, αυτό συνέβη. Μέχρι των πραγμάτων. Καλά, μην κλάψεις κιόλας. Όχι, έτοιμο να κλάψει. Το πήρε κατά κάρτα, το πήρε κατά κάρτα. Το λέμε, απλώ το πήρε κατά. Δηλαδή, μαντιλάκι να σου δώσουμε σε λίγο. Να γελάω κι εγώ. Όχι, αλλά όπω είσαι, λε και έγινε ο φόνο, το έγκλημα. Λε και είσαι ο Βασιλάκη Καήλα. Που άκουσε αυτό, συγγνώμη κιόλα. Πάνω τζίφα μου. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε. Ωραίο ο Αλέξη όμω, θα το πούμε κι αυτό. Πάλι ο Αλέξη. Τι δεν θα το έλεγα. Τα δόντια τα έχει φτιάξει. Τα έχει φτιάξει τα δόντια. Γιατί μάλλον είχε κάνει λέφτα. Για βάλε ένα στο κάρι εκεί. Εκεί που ανοίγει τα δόντια, λίγο να δούμε. Κάτι, πα και δούμε τα δόντια, τον τα έφτιαξε. Πρέπει να έχει κάνει λεύκανση. Είχε κάνει λεύκανση. Εδώ είναι. Δεν κάτι το ανοίγει. Για βάλε λίγο φούρνο να δούμε. Το δόντι. Το δόντι, για να το δούμε το δόντι. Είναι πολύ λευκό. Έχει κάνει λεύκανση, ε. Ναι. Προφανώ. Τι να κάνει, μετά το κράξιμο που είχε φάει. Για το κυτρονόδοντο. Εντάξει τώρα. Ο Αλέξης και με το κίτρινο δόντι καλό θα ήταν. Άρα και ακόμα και με κίτρινο δόντι σου αρέσει. Είναι ωραίο άντρα τώρα, το έχουμε πει αυτό. Μάλιστα. Αν και εδώ μου φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένο από την αλήθεια σήμερα. Ίσως επειδή ξύπνησε πολύ πρωί για να πάει στο στούντιο. Κοίταξε, όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, κοιμάσαι περισσότερο πάντα, το ξέρει αυτό. Πάντω σε μένα μου φαίνεται έτσι λίγο κουρασμένο. Τώρα ξύπνησε πρωί-πρωί. Αυτό πρέπει να είναι. Μπορεί να ξενύχτησε κιόλα. Μάλιστα. Έλειπε survivor. Μπορώ να βλέπω να είχα μια ταινία με την Περιστέρα στο σπίτι, Netflix, ξέρω εγώ.